Με κοιτάει, την κοιτώ. Άστρα και εσύ, τη ρωτώ. Αυτό ήταν. Συντονιστήκαμε. Άστρα 92.8. Παίζει δυνατά. Ιστορικές διαδρομές. Ο Μιχάλης Μιχαήλ και οι φιλοξενούμενοι του συζητούν για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Κάθε Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί. Επί τριήμερων, δηλαδή στις 14, 15 και 16 Αυγούστου και ιδιαιτέρως στην 16η, εδέχθητε το βάρος της εχθρικής προσπαθίας αποσκοπούσης στην κατάληψη του κρατικού αερολιμένος και εκδηλώσεως και καταλήψεως της Λευκωσίας. Και κυκλώσεως, με συγχωρείτε, και καταλήψεως της Λευκωσίας. Η προσπάθεια του εχθρού απέτυχε και προσέκρουσε στην γρανιτόδη αντίστασή σας. Η μάχη του αεροδρομίου απέδειξαν ότι δεν αρκεί η δύναμη των όπλων δια την νίκη, αλλά χρειάζεται και η δύναμη της ψυχής και η σιδερένια θέλησης. Δια της ανδρείας σας, του θάρρους σας και της τελείας περιφρονήσεως προς το θάνατο, εγγράψατε ιστορία. Εδημιουργήσατε έπος, κατέστητε ξεχωριστή μεταξύ των ολίγων της εθνικής φρουράς και ως άνθρωποι που αγωνίστηκαν με την δύναμη της ψυχής σας. Την ιστορία αυτή που δημιουργήσατε σας καλώ να διατηρήσετε με τρόπον που όλοι οι εθνοφρουροί να το επιθυμούν και να θεωρούν τιμή τους να υπηρετήσουν στο 212 τάγμα πεζικού. Τη στιγμή αυτή που απευθύνομαι προς εμάς, η ψυχή μου και ο νους μου τρέχει προς αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους κατά τας μάχας και οι οποίοι μας παρακολουθούν και θα μας παρακολουθούν από το πάνθεο των ηρώων συνεχώς και θα απαιτούν από εμάς να συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι ότου ουδής εχθρός θα πατά τα άγια χώματα της μαρτυρικής μας νήσου. Οπλιστείτε με θάρρος, υπομονή και επιμονή. Παλέψατε με τας αντιξοότητας, τας αδυναμίας και τας ελλείψεις σας, επιδιώξατε συναδέλφωση και ομόνια, πιστέψατε στο δίκαιο του αγώνα μας και στις δυνατότητες της νίκης. Και να είστε βέβαιοι ότι η ανδρεία σας θα ξεσηκώσει όλων των πολιτισμένων κόσμων δια να σταθεί παρά το πλευρό μας. Η νίκη θα είναι δική μας, ζήτω το έθνος, ζήτω η ελληνική Κύπρος, Κωνσταντίνος Αχιλίδης, ταγματάρχης διοικητής. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ιστορικές διαδρομές. Αυτό που διαβάσαμε είναι ένα ντοκουμέντο. Είναι η ημερήσια διαταγή της 17ης Αυγούστου 1974 που εξέδωσε ο ταγματάρχης τότε Κωνσταντίνος Αχιλίδης. Σήμερα είναι στρατηγός εν αποστρατεία. Είναι μαζί μας και εδώ σήμερα, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Καλημέρα κύριε Αχιλίδη. Καλημέρα κύριε Μιχαήλ, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πραγματικά είναι έτσι, λίγο σηκώνεται η τρίχα όταν διαβάζουμε τέτοια κείμενα τα οποία είναι ντοκουμέντα πλέον και αποτελούν μέρος της ιστορίας της Κύπρου. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε δει αρκετά πράγματα τα οποία ζήσατε μέχρι την εκδήλωση της τουρκικής εισβολής. Σταματήσαμε στο σημείο όπου καταζητήστο από τους πραξικοπηματίες και όταν εκδηλώθηκε η τουρκική εισβολή παρουσιαστήκατε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. Να ξεκινήσουμε νομίζω από εδώ και στη συνέχεια να επεκταθούμε και στην μάχη της περιοχής του αεροδρομίου, όπου ήταν μια από τις πιο σημαντικές μάχες του 1974, μαζί με άλλες βεβαίως, αλλά είχε την δική της ιδιαίτερη σημασία αυτή η τελική μάχη. Λοιπόν, πηγαίνετε και παρουσιάζεστε στο ΓΕΦ? Όχι, δεν παρουσιάστηκα στο ΓΕΦ. Παρουσιάστηκα στην Τρίτη Ανωτέρα Τακτική Διοίκηση. Διοικητής τότε ήταν ο συνταγματάρχης ο Λιανάς. Και πού ήταν αυτή η Ανωτέρα και πριν νεότερους? Πίσω από το ΓΑΣΥΜΠΗ ήταν ένα παλιό κτίριο. Εκεί που είναι σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών ήταν ένα στρατόπεδο. Ναι, εκεί ακριβώς. Ναι. Ήταν το στρατόπεδο της Τρίτης Ανωτέρας. Πρέπει να πω ότι με υποδέχτησαν με χαρά και αγκαλιές, φιλιά. Κύριε Αχιλίδη, περασμένα ξεχασμένα, διότι πολλοί από τους αξιωματικούς, όπως ο ταγματάρχης ο Σούλης, ο Λιανάς, είχα συμμετάσχει στο πραξικόπημα και εγώ βρισκόμουν από την άλλη πλευρά. Περασμένα ξεχασμένα, λέω, εξάλλου αυτός είναι ο λόγος που είμαι εδώ. Ήρθα, θέλετε, δεχτείτε με σαν αξιωματικών ή σαν στρατιώτη, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα οφείλουμε όλοι να πολεμήσουμε. Και μου έδωσαν μία εντολή, μου έδωσαν ένα πιστόλι Wembley & Scott και ένα pick-up αυτοκίνητο,
να πάρω προσωπικό από τους επιστράτους οι οποίοι βρισκόταν στο γήπεδο του Γασιμπή και να πάω στην Αθαλάσσα να οργανώσω μια μονάδα. Πράγματι έτσι και έγινε, τους φορτώσαμε σε κάτι φορτηγά αυτοκίνητα, μιλάμε για στίβαγμα για να μπορέσουμε να τους πάρουμε. Εκείνη την ώρα η τουρκική αεροπορία χτυπούσε το ΓΕΦ και την γραμμή αντιπαράταξης. Είναι τότε που χτυπήθηκε και το τρελάδικο των νοσοκομείων κάτω. Τελικά φτάσαμε στην Αθαλάσσα. Όταν έφτασα εκεί, διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν τα αναγκαία για τη συγκρότηση της μονάδας, δηλαδή οπλισμός, ρουχισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να πω ότι μου κακοφάνηκε. Πήρα τηλέφωνο το συνταγματάρχη του Λιανά και του είπα μάλιστα έτσι με πικρία εκείνη τη στιγμή. Ήμουνα και φορτισμένος ίσως περισσότερο. Μου λέω, καλά, εάν εμένα δεν με θέλετε και θέλετε να με σκοτώσετε με αυτόν τον τρόπο, εντάξει, αλλά τι σας φταίνει όλος αυτός ο κόσμος? Όχι, κύριε Αχιλίδη, μου λέει, μην το παίρνεις έτσι, απολογούμε, έγινε κάποιο λάθος, ας τους εκεί στην θαλάσσα που είναι δασωμένο και πήγαινε στο ένα τον τακτικό κάτω από το προεδρικό και εκεί θα βρεις και προσωπικό και οπλισμό για να φτιάξεις τη μονάδα που σου έχουμε δώσει εντολή να κάνεις. Πράγματι έφυγα και πήγα στο Έννατον, εκεί παρουσιάστηκα στον Γενικό Αξιωματικό Επιστρατεύσεως που ήταν ένας ταγματάρχης Ελλαδίδης Τσουκαλάς το όνομα, πρώην καταδρομέας, τον οποίο γνώριζα και εγώ γιατί προερχόμουν από τις καταδρομές. Όταν του είπα γιατί πήγα, μου λέει, κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει ο σχετικό, γιατί υπάρχει ένα κυβότιο μέσα στο οποίο είναι όλα τα σχετικά για την οργάνωση μιας μονάδος. Μου λέει, εδώ δεν υπάρχει μονάδα που να οργανώνεται, αλλά υπάρχει προσωπικό το οποίο παρουσιάστηκε και άμα θέλεις ξεκίνα και θα δούμε πώς θα γίνει. Από πλευράς οπλισμού δεν υπήρχε οπλισμός. Τα μόνα όπλα που βρήκα σε μια αποθήκη και μάλιστα τυχαία, εκείνος ο οποίος με πληροφόρησε γι' αυτό ήταν ο Γιάννης ο Στρογγυλός, χρηματίας τώρα από τους καλούς, έρθε και μου είπε, κύριε διοικητά, ξέρεις, σε μια αποθήκη έχει όπλα. Όταν πήγα είδα υπήρχε σπασπρεμή όπλων, ήταν αυτά που μαζέψανε από τις έρευνες που έγιναν στο πραξικόπημα και τις φυλάξαν εκεί. Υπήρχαν Γκρίνερ, υπήρχαν Εμφύλ, υπήρχαν Μάουζερ, μέχρι και τσέχικα σκορπιός. Εγώ βρήκα έναν σκορπιό, ας πούμε, για τον πήρα. Και με αυτόν τον οπλισμό εξόπλισα ένα λόγο. Πυρομαχικά σφαίρες. Ό,τι υπήρχε εκεί. Εξόπλισαμε ένα λόγο. Έβαλα επικεφαλής των τότε λοχαγών των ελπιδοφόρων, τον Ανδρέα, τον επιλεγόμενο Τζόνσον. Ενώ συνέβαιναν αυτά, απελευθερώθησαν από τις φυλακές τρεις από τους λοχαγούς του εφεδρικού, ο Μακαρίδης, ο Παπακώστας, ο Κώστας, ο Σαλάτας, ο Ευτύχιος και ο Τσαγκάρης, ο Χρήστος. Τους υπόλοιπους τους φέρανε εκεί για να αποτελέσουν τους τρεις διοικητές λόχων. Να πούμε ότι αυτοί ήταν του εφεδρικού. Ναι, αυτοί ήταν του εφεδρικού, είχαν συλληφθεί και ήταν στη φυλακή. Τους απελευθέρωσαν και τους φέρανε εκεί. Προφανώς τους φέρανε εκεί γιατί επειδή ήταν γνωστοί οι δικοί μου. Ήταν πολύ δύσκολο να πάνε κάπου αλλού σε διοικητή που ίσως είχε συμμετάσχει στο πραξικόπημα. Εν πάση περιπτώσει, όταν κατά τις 11 η ώρα ήρθε ο ταγματάρχης ο Σγούρος από το ΓΕΦ και μου λέει, επειδή πιέζεται η πράσινη γραμμή, πες μας ποια μονάδα είναι η δικιά σου, βγάλουμε μια διαταγή να στείλεις έναν λόγο να τους ενισχύσεις, να τους ενισχύσουμε. Λέω, αν και έχουμε όνομα. Πήρα εγώ τον φάκελον του τάγματος και μου λέει, ωραία, λέει, θα σε λέγουμε τάγμα σταυροφόρων. Τι? Πώς του ήρθε η ιδέα? Σταυροφόρο. Βγάρτε μου την ιδέα. Και πήρα εντολή και έστειλα τον λοχαγόν των ελπιδοφόρων με όσους είχε εξοπλίσει στο κτίριο του Μαγκλή εκεί που ήταν το Γούλγορ τώρα, στην Ιδρύα της Λίδρας. Για να παρουσιαστεί στον ταγματάρχη τον Αλευρομάγειρα. Μετά από μια ώρα περίπου ξανά έρχεται ο Σγούρος και μου λέει, ξέρεις, επειδή
εσύ δεν έχεις οπλισμό. Οι λοχαγοί σου να φύγουν να πάνε στο 301, το οποίο συγκροτείται στο γυμνάσιο του Κύχου, και θα δούμε τι θα γίνει με τα υπόλοιπα. Εγώ το λέω καλά, γιατί να φύγουν από μένα και να πάνε εκεί, και μου δώσε τον οπλισμό και να πάει το τάγμα που συγκροτώ εγώ στις επιχειρήσεις. Έγινε μια συζήτηση. Υπό κανονικές συνθήκες δεν θα υπήρχε τρόπος εγώ να πω όχι ή να αντιδράσω. Αλλά ήταν τέτοιες οι συνθήκες μετά από το πραξικόπημα. Εγώ από την άλλη μεριά, η λοχαγή ήταν του εφεδρικού και τέτοια. Και λέω, ουσιαστικά αρνήθηκα να τους αφήσω να πάνε. Μετά από λίγο, κάνα τέταρτο, με παίρνει στο τηλέφωνο ο συνταγματάρχης ο Λιανάς και μου λέει: κύριε Χιλίδη, εσύ και η λοχαγή σου μεταντίθεσαι στο 301. Εντάξει, είχε μεσημεριάσει και. Και έτσι έφυγα εγώ και οι τρεις λοχαγοί μου και πήγαμε από το στρατόπεδο του ΛΑΤΑ, από το Προεδρικό, πήγαμε απέναντι στο γυμνάσιο του Κύχου να παρουσιαστούμε. Αυτό πήγε κάθε τρεις και κάτι. Όταν πήγαμε, ζήτησα τον διοικητή. Ο διοικητής τότε ήταν κάποιος αντισυνταγματάρχης Δημόπουλος. Και μου λένε, είναι εκεί στο αυτοκίνητο. Πήγα, ήταν ένα αυτοκίνητο Mazda 323, πράσινο της χωροφυλακής, και κοιμάταν μέσα ο διοικητής. Όταν πήγα να το ξυπνήσω, να του πω ότι ήρθαμε να παρουσιαστούμε, ο πασπιστής μου λέει, όχι, μου λέει, έδωσε διαταγή να μην το ξυπνήσουμε μέχρι την τάδε ώρα. Εντάξει, λέω, αφού... ο κόσμος χανόταν και λοιπόν, το σκυμόταν. Κοιτάξτε, το να κοιμάσαι... Είναι αρχή ο στρατιώτης του πεζικού, για να μην δίνουμε λαθασμένα. Πρέπει να κοιμάται ακόμα και όταν περπατά. Γιατί αν δεν τιμηθεί και να έχει η μάχη, δεν ξέρεις πόσο θα κρατήσει. Μπορεί να είσαι και 24 ώρες άγρυπνος. Άρα κάθε ευκαιρία πρέπει να εκμεταλλεύεσαι. Επομένως, ας μην το πάμε. Όχι, το λέω αυτό διότι λοιπόν, θεωρώ ότι εκείνες οι ώρες ήταν τόσο κρίσιμες. Αλλά από ό,τι μας λέτε τώρα, όλα όσα μας είπατε. Και κάποιος νεαρός που μας ακούει, ο οποίος δεν ξέρει τις συνθήκες της εποχής, βγάζει ένα συμπέρασμα και πέστε μου αν είναι σωστό. Υπήρχε ανοργανωσιά, δηλαδή μου λέτε τώρα ότι συγκροτήθηκε εκείνη την ώρα τάγμα. Ξέρω ότι το ίδιο έγινε και με τον Παντελάκη τον Πανταζή που έκανε άλλο τάγμα. Και με διάφορους άλλους που έκαναν εκείνες τις ώρες τάγματα. Έβρισκαν όποιους να τους. Και όπου να βγουν. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό που μου λες. Θέλω να πω ότι δεν υπήρχε σχέδιο από την Εθνική Φρουρά, ότι όπως έχουμε σήμερα, ξέρουμε ότι υπάρχει το τάδε εφεδρικό τάγμα. Δεν υπήρχαν όλα. Όλα υπήρχαν. Υπήρχαν και σχέδια. Το θέμα είναι όταν έρθει η ώρα να εφαρμοστούν και αν οι προϋποθέσεις είναι εκείνες βάσει των οποίων έχουν σχεδιαστεί. Παραδείγματος χάρη, έτσι για να δώσουμε να καταλάβουμε, υπήρχε κάποιο σχέδιο. Αυτό ήταν ο γενικό σχέδιο αμήνης της Κύπρου. Οι δυνάμεις της Εθνικής Φρουράς τη νύχτα D-1 προς D, D είναι η μέρα ενάρξης των επιχειρήσεων, της εισβολής, έπρεπε να πάνε και να καταλάβουν διάφορους στόχους στο μεταδάχτυλο. Τον Αγιλαρίωνα, Πεντρομούθια, Κοτσάνκαλια και τέτοια. Και αυτή την επιχείρηση θα την έκαναν οι μοίρες κατά δρόμο. Αυτή η επιχείρηση που έπρεπε να γίνει τη νύχτα D-1 προς D, ώστε να καταληφθεί ο πενταδάχτυλος και να μην μπορεί να συνενωθεί το προεφήρωμα με το θύλακα, δεν έγινε, διότι δεν ήθελαν να αρχίσουν οι δικοί μας τις επιχειρήσεις, και έγινε τη νύχτα της D προς D συν 1. Την ίδια νύχτα που θα γινότανε η επιχείρηση προς το Κιόνελι. Όμως από την ώρα που έγινε η απόβαση, αλλάζαν οι συνθήκες και το πρόβλημα δεν ήταν να κρατήσουμε, να χωρίσουμε το θύλακα, αλλά να πετάξουμε τον εχθρό στη θάλασσα. Η αρχή είναι όλες οι δυνάμεις να αντιμετωπίσουν την απόβαση και για την απόβαση. Και τα τεθωρακισμένα και οι καταδρομές, όσες δυνάμεις και όσες είχαμε, έπρεπε να πάνε να ρίξουν τον εχθρό στη θάλασσα την ώρα που προσπαθούσε να εγκυστρωθεί στο νησί. Άρα ήταν λαθασμένη απόφαση η εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου κατάληψης των αυτών. Για να μην τα μακρυγορούμε σε αυτά τα πράγματα και να έρχομαι στα δικά μας.
Σας είπα ότι δεν είναι καθόλου μεμπτόν το ότι ο συνταγματάρχης εγκυμάτων. Και όλοι έπρεπε να κοιμούνται, διότι πηγαίναν για να κάνουν νυχτερινή επιχείρηση και όλη νύχτα θα κοιμάτων. Κοιμόταν και το πρωί θα πολεμούσανε, άρα έπρεπε να το έχουν εκμεταλλευτεί. Ούτε δεν είναι μεμπτόν αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, παρουσιαστήκαμε στον κύριο Δημόπουλο, ο οποίος δεν είχε λοχαγούς καριέρας μόνιμους, ήταν έφεδρη, και μου λέει, εσύ κύριε Αχιλίδη θα είσαι ο υποδιοικητής του τάγματος και ο διευθυντής του τρίτου γραφείου, υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις, και οι τρεις λοχαγοί τέθησαν επικεφαλής των λόχων του τάγματος. Αυτό έγινε λίγο πριν να ξεκινήσει, είχε αρχίσει να σουρουπώνει, και έπρεπε να κινηθεί η φάλαγγα του τάγματος για να πάει στις επιχειρήσεις με σβηστά τα φώτα για ευνόητους λόγους. Και έτσι ξεκινήσαμε πάνω στις επιχειρήσεις, φτάσαμε στον Άγιο Ερμόλαο περίπου 11-11.30 ώρα, προωθηθήκαμε σε ένα ύψωμα ανατολικά από τον Άγιο Ερμόλαο και εκεί ο Δημόπουλος μας ανακοίνωσε την αποστολή του τάγματος, η οποία ήταν να ενεργήσει νυχτερινή επίθεση προς κατάληψη το χωρίο Φωτακρινή για να συνδυαστούμε με την επίθεση την οποία θα έκανε η ΕΛΔΙΚ προς τον Κιόνεϊ. Και του επέβαλαν την ερώτηση η λοχαγή, ωραία, προς τα πού πέφτει αυτό το πράγμα. Ξέρουμε πού, αλλά αφού δεν έχουμε κάνει να γνωρίσεις, όπως λέγονται, λυκόφωτος, δηλαδή πριν νυχτώσει, θα γίνουν αναγνωρίσεις, να μπουν, να χαραχτούν δρομολόγια, να κομπούν αζημούθια με επεξίδα για να ξέρουν πού θα κινηθούν, προς τα πού θα πάμε. Νύχτα τώρα, και του λέει, υπάρχει, έχουμε χάρτες, έχουμε, αυτά τα πράγματα δεν τα είχε το τάγμα όταν επιστρατεύτηκε, δεν ξέρω, δεν τα πήρα μαζί τους. Με αποτέλεσμα να αποφασίσει ο κύριος Δημόπουλος, αντί να γίνει πριν το, με το σκοτάδι, πριν το πρώτο φως, να ξεκινήσει η επίθεση μας με το πρώτο φως. Το πρωί δηλαδή. Δηλαδή μόλις χαράξει να ξεκινήσουμε για να ξέρουμε, να ξέρουν οι λόγοι που θα βλέπουν, πηγαίνουν. Ναι, να βλέπουν να πηγαίνουν. Και έτσι και είναι. Κάμπος μπροστά από τον Άγιο Ερμόλαο, μπροστά από χωριά Φώτα και Κρινή, όταν ξεκινήσαμε, μας χτύπησε το πυροβολικό, το εχθρικό, μας χτύπησε η εχθρική αεροπορία, πήρα φωτιά οι καλαμιές και κινήταν, οπότε ανεκόπηκε. Ήταν ένα ρέμα, όταν φτάσαμε στο ρέμα εκεί ανεκόπη η δικιά μας η επίθεση, και τελικά γυρίσαμε πίσω στην γραμμή που αντίχαμε, των φυλακίων που είχαμε προηγουμένως. Επιχειρήθη ξανά αυτή η προσπάθεια γύρω κατά τις 10 η ώρα. Δεν τα καταφέραμε πάλι να πάμε προς Φώτα και Κρινή. Και τελικά διετάχθη το τάγμα να εγκατασταθεί αμυντικός και να κρατήσει τη γραμμή των φυλακίων που είχαμε προηγουμένως. Όπερ και γένετο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να επεκταθούμε στις επιχειρήσεις από εκεί πέρα, πώς φύγαμε από τη γραμμή των φυλακίων. Περιληπτικά νομίζω είναι καλό να το πούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι εντάχει. Έγιναν διάφορες προσπάθειες. Τελικά δεν κατελήφθη ο Άγιος Ερμόλαος. Εκείνες τις μέρες όχι. Ο Άγιος Ερμόλαος κατελήφθη στις, πότε το Αγίου Ερμόλαος, 26, την ημέρα του Αγίου Ερμόλαου. Κατελήφθη ο Άγιος Ερμόλαος. Εν πάση περιπτώσει, ξεκινήσαμε να εγκατασταθούμε αμυντικά. Είμαστε στην 21 Ιουλίου. Την επομένη 22 Ιουλίου μου είπε ο διοικητής ότι φεύγει και θα κατέβει στην Λευκοσία, για κάποιο λόγο τον οποίο μέχρι τώρα δεν ξέρω. Αργότερα, όταν έγινε δίκη για αυτό το θέμα στην Ελλάδα, γιατί είχε περάσει στρατοδικείο, ανέφερε ότι υπήρχαν προβλήματα διοικητικής μερίμνης και έπρεπε να πάει να τα λύσει. Αυτό ήταν αρμοδιότητα του υποδιοικητή, βέβαια, και όχι του διοικητή. Αλλά αυτό ήταν, αυτό είναι που ελέγχθη. Καθοδόν προς τη Λευκοσία, εκεί στο Τίβολι, το Λούνα Πάρκ, τον χτυπήσανε οι Τούρκοι, τραυματίστηκε ο διοικητής, τραυματίστηκε ο οδηγός του και ένας άλλος από τη συνοδεία. Εγώ το πληροφορήθηκα το απόγευμα. Και έτσι έστειλα ένα σήμα στο 11ο, το οποίο υπαγόμαστε, στον συνταγματάρχη
των πρατάκων των Ναπολέοντα και του λέω από αυτή τη στιγμή αναλαμβάνω τη διοίκηση του τάγματος. Και έτσι και βρέθηκα να είμαι διοικητής του 301. Η επίθεση κατά της περιοχής μας έγινε την ημέρα του Αγίου Ρωμολάου. Μάλιστα, ο κοινοτάρχης στην παραμονή μου λέει: αύριο μη με ρεύσετε, κύριε Γητά, για να σα κάνουμε εμείς στο τραπέζι, γιορτάζει το χορχό. Δεν έπρεπε πρώτα να φάμε τα κοντόπουλα που είχαν πάρει για να μας ψήσουν, διότι έγινε η επίθεση των Τούρκων. Το τάγμα συμπτύχθη προς τον Κοντεμένο και προς Κιλούρα. Νύχτωσε, το απόγευμα πήγε εγώ στο συνταγματάρχη να του αναφέρω την κατάσταση και μου λέει: κύριε Αχιλίδη, πρέπει να ξαναγυρίσετε στον Άγιο Ερμόλαο, να καταρρευτεί ο Άγιος Ερμόλαος, διότι θα περάσει η επιτροπή που είχε συγκροτηθεί. Σε αυτήν ήταν κάποιος συνταγματάρχης της Ολάκης, ο δικός μας, που θα χαράξει τη γραμμή που βρίσκονται οι δυνάμεις. Και είναι υψής της σημασίας να ξαναβρεθούμε εκεί που είμαστε προηγουμένως. Πράγματι την άλλη μέρα ανασυγκρότησαμε το τάγμα και κάναμε επιθετική επιστροφή για να μην πω αντεπίθεση. Διότι φτάσαμε στον Άγιο Ερμόλαο χωρίς να δώσουμε μάχη. Δεν ξέραμε αν τον είχαν καταλάβει ή όχι. Τελικά εκτίμησα ότι αυτό δεν κατέληφθη ο Άγιος Ερμόλαος από ένα συγκεκριμένο περιστατικό που συνέβη την ημέρα που συμπτυσσόμαστε. Όταν γυρίζαμε, εγώ έφυγα με το τελευταίο τμήμα και ανέβηκα σε ένα υψωματάκι για να δώσω στοιχεία στο πυροβολικό των ασύρματων. Είχα δεξιά μου τον ασυρματιστή, είχα τον υπασπιστή μου και τον διαβαστή. Οπότε ακούω για μια στιγμή τον υπασπιστή: κύριε Δικητά, Τούρκοι δεξιά μας. Και γυρίζω και βλέπω ένα ημιφορτηγό από το οποίο κατέβαιναν 3-4 αξιωματικοί και έριξε με τον Καλασνίκοφ. Μέχρι να γυρίσω εγώ να βοηθήσω, πετάχτησαν αυτοί, πήγανε στο αυτοκίνητο και με την όπισε φύγαν πίσω. Όμως ένας ολοχαγός και ένας υπολοχαγός είχαν σκοτωθεί. Εγώ εκτίμησα ότι ήταν ο διοικητής του κλιμακίου μπροστοφυλακής των μονάδων που προείλαβαν. Τον Τούρκο. Ήταν απογευματάκι, οπότε νόμισαν αυτοί ότι ήταν η αμυντική μας τοποθεσία και διέκοψαν για να μοντάρουν την επίθεσή τους την άλλη μέρα το πρωί. Σε αυτόν την ανάπαυλα είναι που εγώ γύρισα πίσω και κατέλαβα τον Άγιο Ερμόλαο. Τελικά έγινε η επίθεση των Τούρκων γύρω στις 11 η ώρα. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε τα άρματα, διότι έρχονταν με άρματα, εμείς δεν είχαμε αντιαρματικά. Και συμπτυχθήκαμε προς Κοντεμένον και αργότερα σε ένα τραπεζοειδές που είχε ένα μοναστήρι, μαρονίτικο πάνω. Στην Αγία Μαρίνα. Ναι, στην Αγία Μαρίνα. Και εκεί στην Αγία, αυτό έγινε στις 28 το βράδυ. Μάλιστα εκεί πήρα τετράδια και αυτά από το σχολείο και γράψαμε την ημερήσια διαταγή, γράψαμε νεκρούς και τραυματίες, γράψαμε το πολεμικό ημερολόγιο. Βρισκόμενος εκεί, πήρα διασυρμάτου εντολή από το ΓΕΦ να παραδώσω τη μονάδα σε κάποιον άλλον και εγώ θα πήγαινα, μάλλον εκλήθηκα κάτω στο ΓΕΦ, όχι εκλήθηκα στο ΓΕΦ, με τον Μπιέστον και θα παρουσιαστώ στο Γεωργίτση. Και πήγα και παρουσιάστηκα στον. Παρέθεση, πότε φύγε ο Γεωργίτσης? Δεν ξέρω πότε φύγε. Εγώ ξέρω ότι 28 του μήνα, όταν πήγα στο ΓΕΦ, ήταν ο Γεωργίτσης και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, διότι βρήκαμε στο γραφείο του αρχηγού, του ταξιάρχου του Γεωργίτση που εκτελούσε χρέη αρχηγού και τον ταγματάρχη του Σκλαβενίδη, ο οποίος μάλιστα καθόταν πάνω στην άκρη του γραφείου του και ο Γεωργίτσης καθόταν στην πολυθρόνα. Ασύνηθες για εικόνα, αλλά ο Σκλαβενίδης είχε έρθει σαν εκπρόσωπος της κυβέρνησης, της δικτατορικής κυβέρνησης της Ελλάδος και είχε ίσως αυτόν τον αέρα. Ήταν θεωρεί το ανώτερο. Ο Σκλαβενίδης, ο Θαλάσσιτε και φίλος μου και ήταν και αξιωματικός μου στη σχολή Βελπίδο, βέβαια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και μου λέει ο Γεωργίτσης, μετατίθεσαι από το 301 και θα πας να αναλάβεις τη διλοχή Αυγουστή στο αεροδρόμιο, να την οργανώσεις, να την συμπληρώσεις, να γίνει τάγμα και να πάρει την περιοχή, διότι η ΕΛΔΙΚ
Διότι μέχρι τότε το σύνταγμα τη ΕΛΔΙΚ, ο συνταγματάρχη είχε σταθμό διοικήσεω στη Σχολή Γρηγορίου. Οι μονάδε για το σύνταγμα δεν συμμετείχε στι επιχειρήσει, αποτελούσε εφεδρική διοίκηση. Δηλαδή μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε λάβει μέρο στι μάχε. Είχε λάβει μέρο στι μάχε στο Κιόνελ και τέτοια. Ναι. Αλλά στο ενδιάμεσο μονάδε πήγανε, ήταν καλά συγκροτημένε μονάδε και χρησιμοποίησαν παντρεμένες με τα τεθωρακισμένα να αποτελέσουν εφεδρεία. Ένα μέρος στο ανατολικό και ένα μέρος στο δυτικό τομέα. Το λοιπόν, και έπρεπε εγώ να οργανώσω τη μονάδα να κρατήσω και να αναλάβω την περιοχή από το αεροδρόμιο Λευκοσίας μέχρι την διασταύρωση των δρόμων Γρηγορίου Αυξεντίου, λεωφόρου Γρηγορίου Αυξεντίου και Δημοκρατίας. Όπερ και γένετο, μάλιστα παραπονέθηκα στο Γεωργίου, του λέω καλά του λέω. Γιατί με παίρνετε, γιατί θεώρησα σαν μειωτικό. Μου λέει: όχι, δεν είναι εσύ. Το τάγμα σου το 301 μου λέει: θα πάει πίσω στο Τσέρι για ανασυγκρότηση και εκεί θα στείλουμε κάποιον ο οποίος ήρθε χτες, που ήταν μέσα αυτούς που έφεραν την αντικατάσταση της ΕΛΔΙΚ, ο ταγματάρχης ο Κατσίμπρας ο Ευθύμιος, και επειδή ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματιστεί ακόμα, να πάει εκεί και να πας εσύ στην πρώτη γραμμή που ήδη έχει ακούσει και πέντε σφαίρες. Έχει και την εμπειρία. Έτσι και από την κυρία του λέω, κύριε Ταξίαρχε, τότε θέλω μια ευκαιρία να πάω την οικογένεια μου, διότι από την ημέρα του πραξικοπήματος μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχα δει την οικογένεια μου. Μου λέει πόση ώρα θέλει. Λέω μία ώρα να πάω, μία ώρα να γύρω ή μία ώρα να του δω. Βασπιστής μου ήταν ο Δημητράκης ο Ζαχαριάδης, που έφερε, ο πατέρας του είχε τα Fiat, φέρνε τα Fiat. Και μου είχε δώσει ένα Fiat αγωνιστικό, 123 νομίζω ήταν, με 7 μπάρες, και αυτό χρησιμοποιούσε σαν διοικητικό. Και λέω θα πάω, και έτσι πράγματι έφυγα, πήγα στη Λεμεσό μία ώρα, αξίριστος και βρώμικος όπως ήμουνα, μάλιστα. Έτσι, για να σπάζουμε και λίγο. Mm-hmm. Όταν πήγα, η κόρη μου ήταν 2 χρονών, 1,5-2 χρονών, μόλις και μιλούσε, και πήγα να τη δω έτσι από πάνω. Και μόλις ξύπνησε και με είδε, πήγα να την αγκαλιάσω και τέτοια, και χειρίζει και λέει στη μάνα της, ο δικός μας ο Τάκης πότε θα έρθει. Δεν καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, γύρισα πίσω και από την επομένη παρέλαβα την δηλοχή Αυγουστή και άρχισα να την οργανώνω σε τάγμα. Και έτσι με βρήκε η δεύτερη φάση τη εισβολή. Μάλιστα. Άστρα 92-8. Παίζει δυνατά. Επιστροφή στις ιστορικές διαδρομές, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας και σήμερα ο στρατηγός εν αποστρατεία, ο κύριος Κωνσταντίνος Αχιλίδης. Μιλούμε για την περίοδο της τουρκικής εισβολής. Ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας έχει αφηγηθεί όλη εκείνη την περιπέτεια από τις 20 του Ιούλη μέχρι την έναρξη του δεύτερου γύρου της τουρκικής εισβολής. Στη συνέχεια θα δούμε το τι έγινε από εκεί και πέρα. Λοιπόν, κύριε Αχιλίδη, συγκροτείται πλέον μια νέα μονάδα. Το 212 ΤΕ, το οποίο αργότερα έγινε 212 τάγμα πεζικού. Πριν προχωρήσω, επειδή είπαμε προηγουμένως ότι ό,τι έγινε εκεί στις μέρες είναι εκείνο που έσωσε την Λευκοσία και δεν μιλούμε σήμερα για μια δεύτερη πόλη φάντασμα, θέλω να πω ότι εγώ δεν διεκδικώ καμιά μοναδικότητα, ούτε εγώ, ούτε η μονάδα μου, ούτε κανένας από τους άνδρες που ο καθένας έχει τη δική του συμβολή. Ο πόλεμος είναι μια συλλογική προσπάθεια, δεν είναι έργο ενός άνδρος ή μιας μονάδος, ακόμα και αν είναι ο αρχιστράτηγος. Είναι μια ομαδική προσπάθεια. Και θα προσπαθήσω να δώσω την εικόνα πώς συμμετείχε η μονάδα μου σε αυτήν τη συνολική προσπάθεια. Λέω προημίου ότι αν ήταν να πω με μία λέξη πώς σώθηκε η Λευκοσία και ποιος, θα πω ότι υπεύθυνη και που την έσωσε είναι η τρίτη ανωτέρα τακτική διοίκηση. Διοικητής της ήταν ο Μακαρίδης, ο στρατηγός ο Αζίνας, ο οποίος τότε ήταν συνταγματάρχης διοικητής της τρίτης ανωτέρας. Και πρέπει να αναφέρω την διάταξη που είχαμε και τα όσα ονόματα θυμάμαι, έτσι σαν ένα είδος ευχαριστώ από μέρους μου προς αυτούς τους ανθρώπους που συνέβαλαν, αν θέλετε και σαν γενικό ευχαριστώ. Λοιπόν, υπό την τρίτη ανωτέρα,
Θέλω να καλύψω και το γεγονός ότι κάποιοι που διεκδικούν τη μοναδικότητα, παραδείγματος χάρη έχω υπόψη μου την περίπτωση ενός καταδρομέα του Μπικάκη, για τον οποίο εγγράφτησαν ένα σώρο πράγματα, ο οποίος λένε ότι πολέμησε επί τετραήμερο μόνος του, νηστικός και διψαγμένος. Πράγματι ήταν εκεί ο Μπικάκης, αλλά δεν ήταν επί τετραήμερο. Ήρθε η ώρα 11.30 με την ομάδα του και συμμετείχε στη μάχη η ώρα 5 το απόγευμα για μία ώρα. Και ούτε μπορούσε να μείνει νηστικός και διψασμένος, όπως θα σας πω, την Λευκοσία την υπερίσπιζαν εκεί στις μέρες, η τρίτη ανωτέρα, στην οποία υπάγονταν το 216 τάγμα πεζικού με διοικητή τον αντισυνταγματάρχη τον Μυραλιώτη από αεροδρόμιο Λευκοσίας και αριστερότερα. Πιο πέρα από εκεί ήταν το Σύνταγμα της ΕΛΔΙΚ και το 11ο. Λοιπόν, δεξιά, ανατολικά από το αεροδρόμιο ήταν το 212. Προς τη Λευκοσία δηλαδή. Ναι, ανατολικά. Από το αεροδρόμιο μέχρι τη διασταύρωση Γρηγορίου Αυξεντίου και Δημοκρατίας ήταν το 212, του οποίου είχα την τιμή να είμαι εγώ διοικητής. Δεξιότερα ήταν το 336 τάγμα πεζικού με διοικητή τον ταγματάρχη του Αλευρομάγερα. Από τη διασταύρωση που προανέφερα μέχρι τις κεντρικές φυλακές της Λίδρα Πάλας γη. Από τις κεντρικές φυλακές μέχρι το Ρέτζις κάτω ήταν το 211 με διοικητή τον Γιάννα Αντωνάκη, αντισυνταγματάρχη του Γιάννα Αντωνάκη. Ναι. Δεξιότερα μέτρα τον Πάτα μέχρι κάτω στο Σοπάς και την Αγλαντζιά ήταν το 391. Δεν θυμούμε το όνομα του διοικητή του, νομίζω υποδιοικητής ήταν ο Παντελάκης ο Φανταζής. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτές ήταν οι μονάδες οι οποίες υπερίσπιζαν την Λευκοσία. Μπροστά από τη δική μου τη μονάδα, το 212, βρίσκεται το στρατόπεδο της ΕΛΔΙΚ. Μέσα στο στρατόπεδο της ΕΛΔΙΚ βρίσκεται μια διλοχεία η οποία είχε την ασφάλεια του στρατοπέδου και ο λόγος διηγήσεως επικεφαλής ήταν ο αντισυνταγματάρχης ο Σταυρολόπουλος, υποδιοικητής της ΕΛΔΙΚ εκείνη την η παρουσία του στρατοπέδου και η αντίσταση αργότερα που προέταξε κατά την επίθεση των Τούρκων τόσο στις 14 όσο και στις 16, ιδιαίτερα τις 16, συνέβαλε πράγματι στο να αυτή η ομαδική προσπάθεια να επιτύχει. Και εξηγούμε ότι εάν η ΕΛΔΙΚ, παραδείγματος χάρη, δεν κρατούσε όπως κράτησε αυτή η διλοχία, όχι η ΕΛΔΙΚ το συντάμα, αυτή η διλοχία που ήταν μέσα στο στρατόπεδο, εγώ δεν θα μπορούσα, δεν θα προλάβαινα, διότι το πρωί της 16ης του Αυγούστου, όταν ξεδηλώθη η επίθεση των Τούρκων, εξετίμησα ότι αντιμετωπίζαμε την κύρια προσπάθεια του εχθρού. Για να διασπάσει την τοποθεσία μας μεταξύ αεροδρομίου και σχολής Γρηγορίου, να προχωρήσει από τα περιβόλια του Μαγκλή και να βγει στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού για να συναντηθεί με τις δυνάμεις οι οποίες έρχονται από Πυρώη προς Άρωνα και αντιλαμβάνεστε τον και λόγο να κόψουν την περιοχή και να ενωθούν τη Λευκοσία. Δηλαδή. Ακριβώς. Επομένως τις 16 που αντιμετωπίζαμε την κύρια προσπάθεια, που εκτίμησα ότι αντιμετωπίζουμε την κύρια προσπάθεια, ανέφερα στο ΓΕΦ και στην τρίτη ανωτέρα το γεγονός αυτό και ζήτησα ενίσχυση σε πεζικό για να δημιουργήσω εφεδρεία και να καταλάβω τα υψώματα, να κρατήσω και τα υψώματα του Μον Παρνάς, εκεί που είναι το κέντρο του Μον Παρνάς, λοιπόν, αντιρρηματικά και αν ήταν δυνατόν άρματα. Και είπα ότι οι πίεσεις που αντιμετωπίζουμε είναι τόσο φοβεροί, ιδιαίτερα το υψώμα του αρμενικού νεκροταφείου. Το χάσαμε δύο φορές και το ξανακαταλάβαμε. Τι λέξεις χάσαμε, μην πάτε στη μάχη σώμα με σώμα, με την πίεση κάποιοι έφυγα, ήρθαν οι Τούρκοι κοντά, ξαναπήγαμε εις πάνω, κάναν λίγη πίσω αυτή. Μέσα σε αυτή την πίεση που είχαμε, έπρεπε να έχω κάποια εφεδρεία ώστε αν είχα φύγει και έτσι ζήτησα από το ΓΕΦ ενίσχυση. Το ΓΕΦ εκείνη τη στιγμή δεν είχε τίποτε να διαθέσει και μου διέθεσε
ένα τμήμα 45 άντρες, μιλάω για γύρω στις 7.30 με 8 η ώρα, 8 και κάτι, ένα τμήμα του 394, ναι, του 39, mm-hmm. 39 τάγματος πεζικού με επικεφάλιση ένα υπολογαγό, πολύ ζούς Αθανάσιος λίγοντα. Αυτός ο νεαρός υπολογαγός, ούτε αναπνοή δεν τον άφησα να πάρει. Μόλις έφτιαξε και παρουσιάστηκε εκεί στο σταθμό διοίκησης, του λέω φύγε γρήγορα και πήγαινε στο ύψος πάνω και να έχεις υπόψη σου ότι ενδεχομένως να βρεις τούχους πάνω. Σε κάποια δημοσίευση που έκαμε, το έκαμε σαν παράπονο ότι δεν τον άφησα να πάρει ανάσα. Και του είπα και εγώ, δεν φανταζούμε να περίμενε να σου κεράσω καφέ και κουλουράκι, του λέω. Την ώρα έτσι έπρεπε να κάνω. Και πράγματι πήγε, το ανακατέλαβε, είχε και νεκρούς και τραυματίες το τμήμα του. Αργότερα με ειδοποίησαν από το ΓΕΦ ότι μου στέλνουν δύο ομάδες αρματικών πάω 90 χιλιοστών από την μοίρα καταδρομών και προετοιμάζεται ένα συγκρότημα από τη Λεμεσόν, δύο ταγμάτων, του 3 υπό τον αντισυνταγματάρχη του Κατερινάκη, το 386 με διοικητή τον ταγματάρχη των Παναγόπουλων τον Κώστα και το 394 με διοικητή τον Κατσίμπρα. Ο Κατσίμπρας είναι αυτός που είχε παραλάβει το τάγμα μου το 301 και πάδωσε κάπου αλλού και βρέθηκε εκεί. Λοιπόν, οι καθοδόν τα αντιρματικά ξεκίνησαν από την από τη Σταυροβούνη και ξανασυνδέω με το, αυτό που είπα το περιστατικό με τον Πικάκη. Ξεκίνησαν γύρω στις 11 η ώρα και έφτασαν κοντά μου γύρω στις 11.30 και κάτι. Επικεφαλής τους ήταν ένας ανθυπολογαγός, ο Κοϊμτσόγλου, ο Νίκος, ήταν το όνομα, τώρα είναι στρατηγός εν αποστρατεία. Και όταν έφτασαν του λέω, κοίταξε, κινούμε την άρση, καθοδόν πήραν διαταγή να σπάσουν σε δύο τμήματα, ένα τρία κοντά μου και τα άλλα τρία πάνε προς Πυρώη. Και έτσι τελικά δεν ήρθαν και τα έξι, ήρθαν μόνο τα τρία. Όταν ήρθαν κοντά μου, του λέω, κοίταξε, θα βάλεις τώρα ένα τερματικό στο 180 μπροστά εκεί στο ύψωμα Κολοκασίδη και τα άλλα δύο με σένα επικεφαλής να πάτε στη διασταύρωση Γρηγορίου Αυξεντίου και Δημοκρατίας στο σημείο που συνδεόμουν με τον Λευρομάγερα δίπλα, γιατί εκτιμούσα ότι ενδεχομένως να πιάνναν τη λεωφόρο πάρματα για να πάνε μπροστά εκεί αν δεν μπορούσαν να βγουν, διότι η ΕΛΔΕΚ ανθίστατο και είχε και δικά της αντιρματικά. Πού το γέννητο, κατά το μεσημεράκι, άρχισε να συμπτύσσεται τα τμήματα που είχε η ΕΛΔΕΚ στο στρατόπεδο της. Και χωρίς να με έχουν ειδοποιήσει εμένα, ούτε το συνταγματάρχη του Αζίνα. Το αναφέρει αυτό ο ίδιος ο Αζίνας στην έκθεση του. Οπότε προαυτής της καταστάσεως, διέταξα τον Κουιμτσόγλου να πιάσει τα αντιδερματικά και να γυρίσει στο σταθμό διοικήσεως και έστειλα το ένα εκεί που είναι σήμερα το Ινστιτούτο Γενετικής και το άλλο που ήταν μπροστά από το εργοστάσιο Καϊσί. Η σύμπτυξη της ΕΛΤΙΚ, η οποία άρχισε το μεσημεράκι, τέλειωσε γύρω στις 3 η ώρα περίπου. Δηλαδή, ίσως και μερικοί που κόψαν κάπου να φύγανε αργότερα. Ναι. Αυτή πρέπει να πω ότι είναι μια πάρα πολύ λεπτή επιχείρηση, ιδίως θα γίνεται τη μέρα. Φεύγοντας η ΕΛΤΙΚ, την ακολουθούσαν οι Τούρκοι. Γύρω στις 4.30 εξαπελήθη η τελική έφοδος των Τούρκων εναντίον της τοποθεσίας. Εκεί έγινε μια κόλαση σπυρός, δεν μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή ένας Καναδός αντισυνταγματάρχης της πρεσβείας που παρακολουθούσε, όταν τον είδα μετά μου λέει, Μέτζορ Αχιλίδης, that was a quiet fight. Ήταν μια πραγματική. Μόνο στο Βιετνάμ έγιναν αντίστοιχα. Άρα μπορούμε να πάρουμε κρυφτικές, πυροβολικά και εκείνοι από εκεί και εμείς από εδώ. Ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, ρίχνανε εκείνη τη στιγμή.
Σε κάποια φάση μεταφέραμε να, να ξεχωρίσουμε, να διαχωρίσουμε το πεζικό που συνόδευε τα άρματα και βρεθήκανε 2-3 άρματα μεταξύ της σχολής Γρηγορίου και του οδικού και του roundabout. Ναι. Θα θυμάσαι, φαντάζομαι, ένα άρμα το οποίο από κάτω είχε καταστραφεί ακριβώς από κάτω που είναι τώρα το φυλάκιό μας και ήταν εκεί για πολύ καιρό αν έγινε το άρμα το τουρκικό. Σε αυτήν την φάση καταφέραμε να καταστρέψουμε 3-4 άρματα. Μερικά με τα αντιρρηματικά τα πάω 90 χιλιοστών. Ενδεχομένως ένα-δύο να χτύπησε και ο Μπικάκης, κάποιο από το πυροβολικό, ένα άλλο με τον ΠΑΟ 106 χιλιοστών, το οποίο έφευγε από την περιοχή της, του εργοστασίου Καϊσή. Και έτσι ανεκόπη η επίθεση των Τούρκων, τα υπόλοιπα άρματα αναγκαστήκαν και γύρισαν πίσω. Εν τω μεταξύ έγινε η εκεχηρία και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν κατάφεραν οι Τούρκοι να περάσουν. Mm-hmm. Δηλαδή είναι μια συγκυρία γεγονότων και πραγμάτων. Σαφώς δεν είναι. Δηλαδή όλοι όσοι ήταν εκεί υπερέβαλαν τον εαυτό τους. Πρέπει να πω ότι εάν με ρωτούσες πού θα ήθελα να ήμουνα, έτσι, θα έλεγα θα ήθελα να ήμουνα στο στρατόπεδο της ΕΛΔΙΚ, όχι εκεί που ήμουνα. Mm-hmm. Διότι αυτό το οποίο συνέβη μέσα σε αυτό το στρατόπεδο θα πρέπει να το παρομοιάσει κάποιος. Δεν ξέρω αν έχεις δει ένα έργο που αφορούσε την Αμερικάνικη πρεσβεία στη Σάνα, στην Ιεμένη. Όχι, δεν το έχω δει. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι εκεί επολεμούσαν για ένα και μοναδικό λόγο. Να μην υποσταλεί η ελληνική σημαία από το στρατόπεδο του. Και αυτό είναι φοβερό. Σίγουρα. Ήταν ένα χάνι τη βραβιά που συνέβη μπροστά μα. Είναι γνωστή. Ταυτόχρονα, παρόλο που δεν ήταν μες στην κομμάτι της αμυντικής τοποθεσίας της Λευκωσίας, αυτή η αντίσταση, όπως είπα, έδωσε τη δυνατότητα στο 212 να προλάβει να ενισχυθεί. Γιατί δεν ήταν μόνο τα αντιρρηματικά. Κατά 1,5 ώρα, 2, έφτασαν τα πρώτα τμήματα του 386 συντάγματος πεζικού. Ήρθε ο Παλαγόπουλος μαζί με τους πρώτους γεωλόγους του, και παρουσιάστηκε στο σταθμό διοικήσεώς μου. Ο διοικητής του ήταν ο Μακαρίδης ο Δρυμιώτης. Μάλιστα, επειδή αυτοί ήρθαν από τη Λευκωσία και δεν ήταν εγκληματισμένοι, επειδή υπήρχε κάποια ανάπαυλα εκείνη τη στιγμή, κινούνταν και ξαφνικά πέφτει μια ομοφροντία, σκοτώνει τον οδηγό του αυτοκινήτου του υποδιοικητή, του Δρυμιώτη δηλαδή. Τραυματίζεται ο Δρυμιώτης, τραυματίζεται ο Λοχαγός ο Σκούρας, που ήταν ο διευθυντής του τρίτου γραφείου. Και έγινε ένα κομφούζιο λίγο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα, πρόλαβε δηλαδή να έρθουν οι ενισχύσεις που είχαμε ζητήσει και τις κρατήσαμε. Δηλαδή, αν είμαστε μόνοι μας, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και ελπίζω να μην το πάρει κάποιος στραβά. Είπατε, τονίσατε μάλλον, ότι αυτή η προσπάθεια που έγινε είναι συλλογική. Όμως βλέπουμε, αναφερθήκατε στην περίπτωση Μπικάκη, που κάποιοι θέλουν να τον παρουσιάσουν ότι ήταν το Α και το Ω. Υπάρχει κάτι ανάλογο και με τον Αλευρομάγειρο. Ότι αν δεν ήταν αυτός, θα χάναμε τη Λευκωσία. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε, αλλά εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι δημιουργούμε κάποιες ιστορίες για να αναδείξουν ανθρώπους. Ενώ αυτό που κάνετε εσείς τώρα, νομίζω ότι είναι πολύ πολύ πιο τίμιο. Δηλαδή, ο καθένας είχε το δικό του μερτικό. Ακριβώς αυτό είναι. Ο πόλεμος είναι μια συλλογική προσπάθεια. Και επειδή αναφερθήκαμε στο Πηγάκι. Αυτό είναι μια εξωπραγματική ιστορία. Να φανταστείτε, και εγώ προκαλώ ήδη, εγώ την έμαθα από την ιστοσελίδα του ΓΕΘΑ, που έλεγε και, με επικεφαλίδα και μόνος και μετά πολλών. Και έλεγε την ιστορία αυτή την απίθανη, ότι ο Μπικάκης πολεμήσε μόνος του, και με 6 αντιαρματικά που είχε, 6 βλήματα που είχε. Μόνος του ως άτομο δηλαδή. Μόνος του. Έμεινε ούτε ο γεμιστής του, έχασε και το γεμιστή του. Και ήταν μόνος του, λέει, πάνω στο ύψωμα και κατάφερε να καταστρέψει 6 άρματα του ένα μετά το άλλο και όταν έμεινε χωρίς βλήματα, τώρα τι κάνω.
Και γυρίζοντας βρήκε, λέει, τυχαία έναν πολυβόλο και σκέφτηκε, λέει, έτσι λέει η διοίκηση του, ότι μακάρι να έχει και πυρομαχικά. Α, ευτυχώς έχει. Και με τον πολυβόλο αυτό σταμάτησε ένα τάγμα πυρηνικού το οποίο προηλέγανε. Μόνος του. Και λέει μέσα ότι έμεινε 4 μέρες τα μάχια του και αναφέρεται ότι σκεφτόταν για τις 15 του Αυγούστου που στο χωριό του κάμενα Παναήρη για τη γιορτή της Παναγίας και αυτός ήταν μόνος του εκεί και πολεμούσε διψασμένος γενιστικός. Του λοιπόν, αυτή η εξωπραγματική ιστορία παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΘΑ με τη φωτογραφία του αρχηγού του ΓΕΘΑ. Του έστειλα εγώ επιστολή όταν το διάβασα, που την έφερε κάποιο. Και του στείλα επιστολή και του είπα τα πραγματικά γεγονότα. Με απάντησε, με ευχαρίστησε. Τελικά δεν αφαιρέθηκε η ιστοσελίδα. Μου είπε μάλιστα ο αρχηγός του ΓΕΘΑ τότε στην επιστολή που μου έστειλε, γράψε μας την ιστορία σου και εγώ θα τη δημοσιεύσω. Σου το απάντησε εγώ, μα η ιστοσελίδα του ΓΕΘΑ δεν είναι τείχος της γειτονιάς για να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Εφημερίδα. Για να γράφει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλάζει ο αρχηγός του ΓΕΘΑ. Αλλάζει η κυβέρνηση και φεύγει ο υπουργός ο Καμένος, πιάνει το ελικόπτερο και πάει στην Κρήτη και καταθέτει στεφάνι στον ράμπο του ελληνικού στρατού που έσωσε τη Λευκωσία με έναν αντιρματικό. Και το γράφουν οι εφημερίδες και το λένε τα ραδιόφωνα αυτό το πράγμα. Ξαναστέλνω επιστολή στον καινούριο αρχηγό ΓΕΘΑ και στον υπουργό. Και λέω, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Διότι πώς θα πείτε στα παιδιά να ξαναπολεμήσουν όταν θα δώσουν το αίμα τους. Εκεί σκοτώθηκε ένας έφεθρος αντιπύλαχος που πολέμησε σαν απλός στρατιώτης του πεζυγού. Έγινε ολοκαύτωμα. Μπροστά από το Ινστιτούτο Γενετικής τον έγραψε μαζί με το φυλάκιο του η Βον Βαν Παλμ. Μου φέρανε τα μεταλλικά μέρη του κράνους του, τα μεταλλικά μέρη του όπλου του και τα γυαλιά του, το σκελετό των γυαλιών του με ένα κομμάτι από τα αυτή του κολλημένο σαν σουβλάκια πάνω. Και αντί να τιμούμε αυτόν, ο Δήμος Αγίου Δομετίου ήθελε να κάνει πάρκο μπικάκι, παρακαλώ. Δηλαδή, είναι μια φοβερή κατάσταση. Επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Είναι συλλογική προσπάθεια. Διότι... Αν ο κύριος Αλευρομάγειρας, παραδείγματος χάρη, έφευγε, πιάνε το τάγμα του και έφευγε, βέβαια θα ανοίγει ένας δρόμος και θα χαλάμε τη Λευκωσία. Διότι θα μας υπερκερούσαν. Θα σπάζει ένα κομμάτι του κρίκου. Ναι. Αν εγώ έφευγα το ίδιο. Αλλά δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι επειδή δεν έφευγα, έσωσα τη Λευκωσία. Την Λευκωσία σώθηκε από τη συλλογική προσπάθεια αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ήταν πέραν των 2.500. Πέραν των 2.500. Και κάτι ανάλογο λέχθηκε και πέρσι για τη συμβολή της ΕΛΔΙΚ. Ότι χάρη στην ΕΛΔΙΚ. Εγώ είπα. Ναι, γι' αυτό το ρωτάω. Και πώς συνέβαλε. Ναι. Η ΕΛΔΙΚ συνέβαλε τα μέγιστα διότι μου έδωσε τον χρόνο να ανησυχθώ. Εάν εγώ εδεχόμουν απευθείας το πρωί της 16ης, δεν είμαι βέβαιος εάν θα μπορούσα να κρατήσω την τοποθεσία, διότι δεν είχα ούτε αντιρματικά ούτε ευθερία. Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το χρόνο μας. Ξέρω ότι μένουν κι άλλα. Πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Πραγματικά. Και άλλες πτυχές. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μ' άρεσε να. Πρέπει να το ξαναπώ. Δεν διεκδικούμε. Σαφώς το διεκδικούμε. Εκείνο το οποίο σε ευχαριστώ πάρα πολύ είναι που διάβασε την ημερήσια διαταγή. Διότι αυτό θέλω να πω σε όλους όσοι πολέμησαν υπό τα διαταγάς μου εκείνες τις μέρες ότι. Η εικόνα που περιέγραψα έστω και φορτισμένα το πρωί της 17 εξακολουθεί και σήμερα να είναι η ίδια και να είναι υπερήφανοι διότι ευρέθησαν να υπηρετούν στο 212 τη συγκεκριμένη στιγμή. Μάλιστα. Δεν είναι τα μοναδική, αλλά κάναμε ό,τι μπορούσαμε αντελεπτό. Μέσα στα πλαίσια του καλώς νοουμένου καθηγόντος μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε με την νέα περίοδο προγραμμάτων. Κυρίες και κύριοι, είναι η τελευταία εκπομπή της περίοδου αυτή η σημερινή. Θα τα πούμε ξανά μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Στα μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει ξανά η νέα περίοδος προγραμμάτων. Να είστε καλά, να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι να έχετε. Και βεβαίως για τώρα ένα καλό Σαββατοκυριακό. Μπορεί.
Ιστορικές διαδρομές. Ο Μιχάλης Μιχαήλ και οι φιλοξενούμενοί του συζητούν για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Κάθε Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 10 το πρωί.